να πάω να πάρω τη θέση, δήμαρχος είμαι, άδεια έχω όσο θα είμαι δήμαρχος και ας πάει το νοσοκομείο της Αμαλιάδας και η υγεία της Ηλίας, όπου καταλαβαίνετε, όπου είναι να πάει. Όπως σκέφτονται και πολλοί άλλοι, ίσως. Τι γίνεται με το θέμα των γιατρών? Καταρχήν, μέχρι πριν από 2 χρόνια, πρέπει να σας πω και να ξέρετε, ότι ένας δήμος, μια κοινωνία δηλαδή, δεν μπορούσε να ενισχύσει οικονομικά την υγειονομική δομή. Έλεγε ο Αντωνάκοπλος, εγώ ως πύργος λέω στους δημότες μου πως πρέπει να διαθέσουμε 100.000 στο νοσοκομείο πύργου για αυτή του την ανάγκη. Το έκοβε ο Επίτροπος. Δεν είχε δικαίωμα. Πριν από 2 χρόνια ψηφίστηκε και μάλιστα κάποιοι δήμαρχοι ξεσηκωθήκανε, πάνε να μας βάλουν μέσα, να πληρώνουμε την υγεία και οι δήμοι κτλ. Εγώ τότε στην ΚΕΔΕ είπα ναι, να μπουν οι δήμοι και οι δημοτικές αρχές μέσα στο πρόβλημα. Να μας βάλουν μέσα στο πρόβλημα. Αλλά όχι να μας βάλουν μέσα στο πρόβλημα για να ζητάνε λεφτά. Να μας βάλουν μέσα στο πρόβλημα για να πάρουν και θέσεις και απόψεις. Να συνδιαλλαγούν. Διορίζοντας ένα διοικητή, ο οποίος έρχεται και δεν ξέρει αν θα τη βγάλει την τριετία. Μπορεί στον χρόνο να τον επάψουν. Τι θα κάνει αυτός? Τις καλύτερες προθέσεις να έχει, σας λέω εγώ. Τι θα κάνει αυτός? Πότε θα μάθει την κατάσταση? Και αν είναι γιατρός, έχει καλό. Αν είναι οτιδήποτε άλλο. Εγώ και αυτός έχουμε φάει οι μεγαλύτεροι ξενύχτηδες. Δεν έχουν κάνει το ξενύχτη που έχουμε κάνει εμείς μέσα στα επίγοντα ιατρία σε τόσα νοσοκομεία. Να παλέψουμε με τους αρρώστους, με το θάνατο. Έχουμε μία εμπειρία, μία άποψη. Και ανόητοι να είμαστε, κάτι έχουμε αποκομίσει τόσα χρόνια. Μας ρωτάει κανείς, μας υπολογίζει κανείς. Τι έκαναν λοιπόν το Υπουργείο και οι Υπουργοί όταν άρχισε η κρίση? Που το κάνουν τώρα, να επιτάξουν γιατρούς, να μεταθέσουν γιατρούς. Έφεραν ένα γιατρό στην Ηλία. Βγάλαμε, λέει, προκήρυξη να έρθει κάποιος, να έρθει κανείς. Δεν έρχεται. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, δεν έρχεται. Καταρχήν οι μισοί έχουν φύγει στο εξωτερικό. Γιατί να κάτσουν εδώ με 1,5 χιλιάρικο, με 1.200 και να μην πάρουν εκεί με 3.000. Αλλά το κυριότερο, με συνθήκες δουλειάς, με αξιοπρέπεια. Να ασκήσουν το επαγγελμά τους με αξιοπρέπεια. Όχι χήμα, χίδιν, μίγδιν, όπως είναι εδώ πέρα και στην Ελλάδα και ακόμα χειρότερα εδώ στην Ηλία. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας που το φτιάξανε κάποιοι άνθρωποι πριν από 40 χρόνια έχει γεράσει. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θέλει εξ αρχής. Οι κρίσεις αυτές πρέπει να μας δείξουν πώς θα σκεφτούμε, θα συζητήσουμε και θα πορευτούμε την επόμενη μέρα. Επομένως, εγώ προσωπικά έψαξα για γιατρούς. Παρακάλεσα γιατρούς να πάνε όταν ανοίξουν οι προκηρύξεις. Δεν θα πάνε αν η δομή δεν εξυγιανθεί. Δεν θα πάνε αν δεν εξυγιανθεί η δομή. Και αυτά που λέμε οι ήρωες γιατροί και το ηρωικό σύστημα ισχύει μόνο για το πρώτο σκέλος, για τους ήρωες γιατρούς, οι οποίοι μπαίνουν εκεί μέσα με ελλιπείς οργανισμούς, με μεγάλα κενά στις θέσεις των οργανισμών και παλεύουν σε αντίξωες συνθήκες. Το σύστημα θέλει να το κοιτάξουμε εξ αρχής. Και μέσα σε αυτό το σύστημα, αγαπητέ κύριε Φωτεινόπουλε, υποχρεωτικά πρέπει να μπει και η αυτοδιοίκηση. Σήμερα ο νόμος 3852 κάνει κράτης. Ο νόμος τις δομές αυτές, ψηφισμένος, της πρωτοβάθμιας, τις δίνει στους δήμους. Ασχέτως αν δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ 10 χρόνια και δεν έχει ισχύσει. Πρέπει να βάλουμε τα πράγματα εξ αρχής, να τα δούμε με γνώμονα, μοναδικό και κύριο, πώς θα εξυπηρετεί καλύτερα ο πολίτης, ο ασθενής. Δεν ξέρω, Τάκη, αν συμφωνείς.